Γονατίζουν οι υπηρεσίες των Τελωνίων στον Εύρο με το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, το οποίο και έρχεται να ενισχύσει ένα ούτως ή άλλως μεγάλο πρόβλημα, αυτό της αποδυνάμωσης των υπηρεσιών. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι συνολικά για το 2011 24 τελωνιακοί υπάλληλοι είδαν την πόρτα της εξόδου. Συνεχίζεται η αποδυνάμωση των τελωνίων στον νόμο Εύρου. Συνολικά για το 2011 24 τελωνιακοί υπάλληλοι είδαν την πόρτα της εξόδου είτε λόγω εργασιακής εφεδρείας είτε λόγω συνταξιοδότησης. Το σύνολο των εργαζομένων σε όλο τον νόμο φτάνει στον αριθμό μόλις τους 65, αριθμός ανησυχητικό σύμφωνα με τον πρόεδρο των τελωνιακών υπαλλήλων του νομού Αριστίδη Ζίζικα. Τη μεγαλύτερη μείωση σε ανθρώπινο δυναμικό σε υπαλλήλους την έχει υποστεί το Τελωνείο Κύπων, έτσι, που είναι και η βιτρίνα μας, είναι αυτό που συναντάμε από την πρώτη στιγμή που ερχόμαστε από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει οργανικές θέσεις 65, δουλεύανε γύρω στα 35 άτομα, φύγανε τα 15 με συνταξιοδότηση, κάποιες παραιτήσεις 11 των μέτρων που έχουν πάρθει, και με την εργασιακή εφεδρεία φεύγει ένας ακόμα υπάλληλος και έχουν μείνει μαζί με τον διευθυντή στο σύνολο πλέον 19 άτομα, από τα οποία μια κοπέλα είναι με άδεια κοίησης και ανατροφής τέκνου, 18 άτομα. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την υποστελέχωση των τελωνίων, όπως δήλωσε ο κ. Ζίζικας, είναι μεγάλα. Έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ οι υπηρεσίες πάνω, η πραγματιακή υποστήριξη του Τμήμα Τελωνιακών Διαδικασιών. Οι έλεγχοι στην ουσία, όχι για την βάρη, δεν μιλάμε για βάρη, πάνω στα γραφεία. Έχουν φύγει προϊστάμενοι, γιατί ήταν αυτοί οι παλιοί υπάλληλοι που φύγανε, κατήχαν και τη θέση του προϊσταμένου των δηματαρχών, στο οποίο υπάρχει πρόβλημα. Έχουν κατεβεί όλα τα παιδιά, όλοι οι υπάλληλοι όσοι ήταν πάνω στα γραφεία, έχουν κατεβεί κάτω στη βάρδια και προσπαθούν με 3 άτομα το πρωί και 3 άτομα το βράδυ να βγάλουν τη βάρδια και να εξυπηρετήσουν το φόρτο, τον όγκο δουλειάς που έχει με τα φορτηγά, με την κίνηση έξοδο και είσοδο. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των τελωνιακών υπαλλήλων από την πλευρά της Τουρκίας είναι αυξημένος, καθώς εκεί οι εργαζόμενοι φτάνουν τους 104. Η Τουρκία από απέναντι, σύμφωνα με μαρτυρίες και με τον διευθυντή που έχουν μιλήσει με το Τελωνίο Κύπρου, ανέρχονται στον αριθμό 104. Είναι κατά πολύ περισσότεροι από εμάς. Είναι μεν συνεργάσιμοι, αλλά δεν είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι Τούρκοι συνάδελφοι από απέναντι. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά για τη δικιά τους τη χώρα και εμείς κάνουμε τη δουλειά για τη δικιά μας τη χώρα. Εμείς είμαστε 18 και αυτοί είναι 104. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Ζητάμε την κατανόηση από το κοινό απ' έξω. Δεν θέλουμε να βγούμε αντιμέτωποι σε αυτούς. Εργάτες, πάλι είμαστε κι εμείς. Κοιτάμε να διασφαλίσουμε κι εμείς και τα δικά μας συμφέροντα και να μπορούμε και να εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Όπως τόνισε ο κ. Ζίζικας, οι τελωνιακοί υπάλληλοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν παρά τις μεγάλες ελλείψεις. Ωστόσο, όπως είπε, η πολιτεία θα πρέπει να ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε κάνει κάποια έγγραφα, έχουν σταλεί και στην Ομοσπονδία τη δικιά μας από τη μεριά του συνδικαλιστικού, εμείς σαν συνδικαλιστικό όργανο που είμαστε, έχουμε στείλει στην ΟΤΕ, στην Ανώτατη Ομοσπονδία τη δικιά μας, των τελωνιακών. Έχουν γίνει κάποια έγγραφα, έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, έχουν δοθεί κάποιες συνεντεύξεις για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους κήπους. Είναι γνώστης και η υπηρεσιακή ηγεσία, γνωρίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι θα δουν θετικά το πρόβλημα και θα σκέψουν επάνω για να δώσουν λύσεις. Δραματική αύξηση των ποσοστών ανεργίας καταγράφεται στον Εύρο. Η κατάσταση είναι πλέον τραγική και πολλά περιστατικά αφορούν και σε μαύρη αδήλωτη εργασία, αλλά και σε νέες επιχειρησιακές συμβάσεις που καλούνται οι εργαζόμενοι να υπογράψουν, με αποτέλεσμα όλοι να χαρακτηρίζουν τις φετινές γιορτές ως τις χειρότερες των τελευταίων χρόνων. Τα δυσκολότερα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών θα κληθούν να περάσουν στην πλειοψηφία τους στα ελληνικά νοικοκυριά, αφού η φιάλτη της ανεργίας, της ελαστικής εργασίας αλλά και της μαύρης αδειλωτής εργασίας έχει γίνει πια πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει το Εργατοϊπαλικό Κέντρο Εύρου, οι πιέσεις που δέχεται ο εργαζόμενος καθημερινά ώστε να μειωθεί ο μισθός ή να δουλεύει λιγότερες ώρες είναι ασφικτική, με αποτέλεσμα οι φετινές γιορτές να είναι από τις δυσκολότερες. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών. Με την πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνώντες, και οι πρώην και οι νυν και οι επόμενοι που θα έρθουν, γιατί οι πολιτικές σχεδιάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες τείνουν στη μείωση των αμοιβών και τη μείωση του εργασιακού κόστους. Έχουμε βαρεθεί να λέμε ότι δεν είναι αυτή η αιτία για την οικονομική κρίση. Δεν είναι η αμοιβή των εργαζομένων η αιτία που έχουμε
αυτή την κατάσταση σήμερα στη χώρα μας. Οι αμοιβές των Ελλήνων είναι από τις πιο χαμηλές. Και αυτοί που μας λένε τεμπέληδες κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί οι Έλληνες εργάζονται πολύ περισσότερο από το μέσο Γερμανό, το μέσο Γάλλο. Οι ώρες που εργάζονται οι Έλληνες είναι πάρα πολλές. Καθημερινά είναι τα περιστατικά των εργαζομένων που χτυπούν την πόρτα του εργατοϋπαλλητικού κέντρου Εύρου λόγω των πιέσεων που δέχονται από τις επιχειρήσεις αλλά και λόγω του φόβου της απόλυσης. Ενώ το θέμα που αφορά στη μη δυνατότητα των επιχειρήσεων για την καταβολή των δουλευμένων είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο. Αυτή η οικονομική ανοχή, διάλυση θα έλεγα, έχει διαλύσει την κοινωνική συνοχή. Πρέπει σε όλους μας να υπάρξει αλληλεγγύη, να βοηθάμε το διπλανό μας. Πρέπει ο εργαζόμενος να έχει ένα minimum standards, δηλαδή να μπορεί να επιβιώσει. Οι 300.000 μόνο παίρνουν από το 1 εκατομμύριο τους άνεργους επίδομα ανεργίας. Οι άλλοι πώς θα επιβιώσουν, πώς θα ζήσουν.